πέντε κυριότερους, τα πιο συνηθισμένα λάθη που ο υποψήφιος του έχουμε τελικά τεράστια. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί απέτυχες να κάνεις επακολούθηση. Το follow-up στα αγγλικά σημαίνει επακολούθηση. Η επακολούθηση είναι μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που έχουμε. Προσκαλούμε έναν άνθρωπο, βλέπει το πλάνο και μετά το πλάνο του λύνουμε τις απορίες. Η επακολούθηση είναι η διαδικασία που λύνω τις απορίες, κάνω κλείσιμο και τον φέρνω στην επόμενη συνάντηση. Ο κανόνας της επακολούθησης είναι ότι πάω από συνάντηση σε συνάντηση, από συνάντηση σε συνάντηση, από συνάντηση σε συνάντηση. Πάντοτε θέλω με τον άνθρωπο που είναι υποψήφιος, αλλά και με τον συνεργάτη μου, όταν τελειώνει η συζήτηση, να έχουμε κλείσει με το πόσο θα ξαναπούμε. Σε ποια συνάντηση θα ξαναπούμε. Θα βρεθούμε στο webinar. Σήμερα είναι Δευτέρα. Αυτοί οι οποίοι μαζευόμαστε την Τετάρτη στο Γάλλο, οπότε έχουμε ραντεβού την Τετάρτη στο Γάλλο. Όσοι έχετε όσοι μαζεύετε την Τετάρτη, ξέρω εγώ, στο Παρθενόν, έχετε ραντεβού πάνω στην Τετάρτη στο Παρθενόν. Όσοι έχετε πιο πριν την Τρίτη, ξέρω εγώ, webinar, μπορεί να έχετε ραντεβού στο webinar. Θέλω με τους ανθρώπους που εγώ μιλάω και ειδικά είναι υποψηφοί να τους έχω πάει στην επόμενη συνάντηση. Προσέξτε τώρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν επακολουθούν. Τι νόημα έχει άμα κάνεις μια φανταστική πρόσκληση, έρθει ο υποψήφιος, ακούει ένα φανταστικό πλάνο και δεν του κάνεις επακολούθηση. Γίνονται τέτοια λάθη. Εννοείται. Πολλές φορές εμείς, επειδή θεωρούμε ότι το σύστημα θα δουλέψει από μόνο του, μα λέει το είπα, τον έφερα. Τι άλλο να κάνω. Μπορεί να θεωρούμε ότι επειδή απλά τον φέραμε στο περιβάλλον, ήρθε στο open, ήρθε σε μια παρουσίαση, ότι φτάνει εκεί. Δεν φτάνει αυτό μόνο του. Δηλαδή, μην περιμένεις ότι ο υποψήφιος από μόνος του. Είναι πολύ σπάνιο που ο υποψήφιος θα σου κάνει αυτός κλείσιμο. Δεν μπορείς να φανταστείς, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Άκου, μου άρεσε αυτό, αυτό και αυτό. Θέλω να ξεκινήσω με το 1000 πακέτο και θα πληρώσω και μετά. Πόσες φορές το έχετε συναντήσει αυτό? Ελάχιστες φορές. Ελάχιστες. Εντάξει. Εγώ βλέπω τέτοια όνειρα. Γενικά ονειρεύομαι αυτούς τους υποψήφιους. Ο υποψήφιος ο οποίος δεν θα τον πάρω καν τηλέφωνο. Θα μου χτυπήσει την πόρτα το κουτί μου. Θα μπει μέσα για το κύριο Σκουτρί. Ο μάλιστα. Δεν το ξέρετε, αλλά θέλω να ασχοληθώ με αυτό που κάνετε. Μα τι κάνω. Μην πούμε σε λεπτομέρειες σε αυτό που κάνετε. Θέλω να ξεκινήσω. Είμαι σίγουρος ότι έχετε τρεις επιλογές να μου δώσετε. Θέλω την τελευταία. Και μάλιστα τα έχουμε μετά πάνω μου. Απλά πείτε πόσα είναι. Επειδή αυτό από τη θεωρία στην πράξη είναι σπάνια περίπτωση, τους υποψήφιους λοιπόν που τους φέρουμε σε πλάνο πρέπει να τους επακολουθούμε. Και η επακολούθηση δεν είναι μόνο ραντεβού, είναι διαδικασία. Δηλαδή η επακολούθηση δεν είναι ωραία που είσαι τις βασικές απορίες τελείωσα. Η επακολούθηση συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Ακόμα και αν ξεκινήσει ένας άνθρωπος, πάλι συνεχίζω να τον επακολουθώ. Πάλι να τον βάλω σε μια διαδικασία να ξεκινήσει σωστά. Να δει τα εκπαιδευτικά βίντεο, να δει, ξέρω εγώ, στο Word, όλα αυτά που είναι πριν ο Στάθης. Αλλά ένα από τα πιο κλασικά λάθη είναι ότι δεν επακολουθούμε. Δεν κάνουμε κλείσιμο. Δεν ρωτάμε. Ποιες είναι οι τρεις βασικές ερωτήσεις του κλείσιματος, τι σου άρεσε περισσότερο, με ποιο πακέτο σκέφτεσαι να ξεκινήσεις, με τριτά ή κάτω. Προσέξτε να δείτε, είναι τρεις απλές ερωτήσεις. Έχω ακούσει ανθρώπους να ρωτάνε τι σου άρεσε περισσότερο, δεν κάνουν την επόμενη ερώτηση. Τι σου άρεσε περισσότερο, μου άρεσε πάρα πολύ το 80%. Μπράβο, και εμένα μου άρεσε το 80%. Είναι φανταστικό. Κάνω μια συζήτηση πιο από αυτά τα 5 λεπτά και το αφήνουν εκεί. Ποια είναι η δεύτερη ερώτηση? Με ποιο πακέτο σκέφτεσαι να ξεκινήσεις? Πάμε το πούμε μαζί. Δεύτερη ερώτηση. Με ποιο πακέτο σκέφτεσαι να ξεκινήσεις? Και μάλιστα την ώρα που το λες, χαμογελάς κιόλας. Σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν το λες έτσι. Έχετε δει τους 10 μικρούς μύθους, τους θυμάστε. Ναι. Ήταν ο τύπος με το μυρμηγκάκι. Α, σου. Το μυρμηγκάκι. Αν έχεις μια τέτοια στάση, είναι δύσκολο να κάνεις κλείσιμο. Πρέπει να έχεις λεπέντικη στάση. Πρέπει να περιμένεις. Δηλαδή, μόλις είδε ο άνθρωπος σου, ο ψηφιός σου, μόλις είδε την καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στον κόσμο.
Εγώ κάθε φορά που το λέω, το λέω, το πιστεύω και το χαίρομαι. Είναι η καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στον κόσμο. Πείτε το. Είναι η καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στον κόσμο. Μπράβο. Ξύπνα το πρωί, κοιτάξτε τον καθρέφτη και πες το. Αγόρι μου, κούκλε μου. Είσαι στην καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στον κόσμο. Πρέπει να το λες, να το πιστεύεις, για να μπορείς αυτό το πράγμα να το. Αν το πει, καταλάβει. Γιατί μερικοί το πιστεύετε. Μετά, αφού το πιστέψω, αρχίζω να το εκφράζω. Όταν λοιπόν έχει δει μια τέτοια πλανάρα, έχει δει μια τέτοια παρουσίαση, όπου και να την έχει δει, πρέπει να το ρωτήσω με τι σκέφτεται να ξεκινήσει. Να μπει αυτό στην διαδικασία. Δεν φοβάμαι να πάρω αρνητική απάντηση. Και με ποιο πακέτο σκέφτεται να ξεκινήσει, δεν σκέφτομαι να ξεκινήσω. Έλα ρε, εγώ νομίζω ότι σου είναι μέσα. Εγώ, αν θα μου πει κάποιο ότι δεν θέλει να ξεκινήσει, είμαι σε έκπληξη. Γιατί είμαι σε έκπληξη? Γιατί η προσμονή μου, η προσδοκία μου είναι ότι αυτός θα γίνει συνεργάτης μου. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν δείτε το πλάνο σε κάποιον και δεν ξεκινάει, δεν απορείτε. Δηλαδή πραγματικά μεταξύ μας, αφού είμαστε μεταξύ μας. Δεν απορείς και λες, τι γίνεται ρε. Ή έκανα εγώ κάτι πολύ λάθος ή αυτός είναι πλάκας. Δεν θα το πω. Σε μερικούς το έχω πει. Τις περισσότερες φορές που θα το κρατήσω. Δηλαδή, πώς. Σου δίνει εκτός τα πάντα. Αν ανοίξεις το στόμα σου, αν το ανοίξεις, ό,τι και να πεις, τσίου τσίου τα τέτοια αρχίσεις και κεραϊδάς και τα λοιπά, σε πληρώνουμε κιόλας. Μπα, δεν με ενδιαφέρει. Προσέξτε, πραγματικά εγώ αυτό το φάσμα που μου το λέει να στο πάρω. Εδώ θα μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Σπάνια μου το λένε αυτό. Πολύ σπάνια. Αλλά αν το πω, πω τι ακριβώς αυτό που δεν σε ενδιαφέρει, το να κερδίζεις από τις εκτόσεις ή το να κερδίζεις και χρήματα την ώρα που κερδίζεις από τις εκτόσεις. Ποιο κομμάτι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Εξήγησέ μου σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εάν μου πετάξει κάτι το θεωρώ κοτσάνα, η αντίδρασή μου θα είναι και εμένα χαζή. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, θα πρέπει να ρίξω φως και περιμένω να το δει. Θα μου πεις, εσύ θα δωρεί, μήπως η ερώτηση με ποιο πακέτο σκέψεις να ξεκινήσεις είναι λίγο πιεστική. Καθόλου πιεστική. Να ξέρετε κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να πιέζω τους ανθρώπους. Το συγχαίρω αυτό το πράγμα. Υπάρχει το να πιέσω για να πάρω απάντηση και υπάρχει το να πιέσω για να γραφτεί. Εμείς θέλουμε να πιέσουμε και το πιέζουμε εισαγωγικά για να πάρουμε μια απάντηση. Εγώ θέλω να ξέρω τι θέλεις να κάνεις. Θέλω να μου ξεκαθαρίσεις. Δεν με νοιάζει να σε πιέσω να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Μπορείς να κάνεις ένα άλογο που δεν ψάει να πει νερό. Μπορείς να το αναγκάσεις το άλογο να πει νερό άμα δεν ψάει. Όχι, το ίδιο πράγμα πιστεύω για αυτό το πράγμα. Ότι αν δεν έχει πραγματικά ο άλλος μέσα από μια ανάγκη που εγώ μέσα από το πλάνο θα του καλύψω, δεν θα συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει νόημα να ασκήσω την πειθό για να τον βάλω μέσα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Γιατί πάρα πολλοί έρχονται και μου λένε, ξέρεις τι, φοβερά όλα αυτά κτλ. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ δεν μπορώ να πείθω. Το έχετε ακούσει αυτό. Ξέρεις τι, εγώ δεν το έχω ρε παιδάκι. Αυτό το σε βλέπω σαν να μιλάς. Εγώ δεν μπορώ να πείθω. Και με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι εμείς δεν είμαστε στην επιχείρηση του πείθω, είμαστε στην επιχείρηση του επιμορφώνου. Εμείς γινόμαστε καλοί επιμορφωτές. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να μπορώ να εξηγήσω όσο πιο απλά και καλά την ιδέα σε έναν άνθρωπο και από εκεί και πέρα να κάνει αυτό που θέλει. Πρέπει όμως να ζητήσω να πάρει θέση. Αν αυτό το θεωρείτε εσείς πίεση, πείτε το πίεση. Θα πιέσω να πάρω μια απάντηση. Θετική, αρνητική, ουδέτερη, να πάρω μια απάντηση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα η ερώτηση με ποιο πακέτο σκέψη θα ξεκινήσεις πρέπει να γίνει. Και μετά, αφού σου απαντήσει κάποιο θετικά σε αυτό, προφανώς πηγαίνεις στην επόμενη κατάσταση που λέει: ωραία, μετρητά η κάρτα. Γιατί όταν μετρητά η κάρτα, αυτή η ερώτηση, να ξέρετε, στο εξωτερικό ακούγεται αλόκοτη. Στην Ελλάδα την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Γιατί δεν έχουμε capital control, γιατί κάποιος κόσμος πληρώνει μετρητά. Υπάρχει τρόπος η εταιρεία να λεχτεί μετρητά. Όχι. Η εταιρεία πάντοτε δέχεται ηλεκτρονικά τα χρήματα. Αλλά επειδή εμείς εδώ έχουμε
τη διαδικασία και τα λοιπά. Είναι ερώτηση, υποερώτηση, διαδικαστική, στην οποία στον άλλον ουσιαστικά του λες θα σου κάνω διευκόλυνση ή όχι και μπαίνεις, προχωράς στη διαδικασία της εγγραφής. Ένα λοιπόν από τα πιο συχνά λάθη που δεν γράφεται ο υποψήφιός σου είναι πιο ότι απέτυχες να κάνεις επακολούθηση. Το επόμενο ποιο είναι. Το επόμενο είναι ότι αποδέχτηκες το πρώτο τους όχι. Πολύ γνωστό. Κάποιος που σου είπε όχι, πώς μεταφράζουν τα όχι. Το όχι τι σημαίνει. Κράτσε το αυτό. Το όχι σημαίνει όχι τώρα. Αυτό σημαίνει το όχι. Το όχι στα αυτιά του Θοδωρή, στα αυτιά των ηγετών σας, στα αυτιά ενός επαγγελματία σε αυτό που κάνουμε, είναι, σημαίνει όχι τώρα. Που σημαίνει ότι κάποια άλλη στιγμή. Αυτή η επιχείρηση είναι για όλους, λέμε, είναι για όλους. Αλλά όχι για όλους τώρα. Μπορεί το timing να μην είναι σωστό. Έχετε ανθρώπους στην ομάδα σας οι οποίοι κάποτε είχαν ακούσει το πλάνο δεν ξεκίνησαν και ξεκίνησαν μετά. Ναι. Όσοι είστε πάνω από κάποιους μήνες στην επιχείρηση, είναι δεδομένο ότι το έχετε αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα από τα κλασικά όχι. Από τα κλασικά μάλλον λάθη που χάνουμε κόσμο. Γιατί κάποιος μας είπε όχι και εμείς το ξεγράψαμε. Κατευθείαν. Ξέρετε ποια είναι τα παγκόσμια στατιστικά πάνω στις πωλήσεις. Θέλετε να μάθετε. Προσέξτε τώρα, δείτε. Το 48% των ανθρώπων που ασχολούνται που προωθούν ή πουλάνε κάτι δεν επακολουθούν το υποψήφιο. Δεν θα κάνουν επακολούθηση. Άρα οι μισοί δεν κάνουν επακολούθηση. Το βασικό λάθος. Το 25% κάνουν μια δεύτερη επαφή και σταματούν. Το 12% κάνουν μόνο 3 επαφές και σταματούν. Μόνο το 10% κάνει περισσότερες από 3 επαφές με το υποψήφιο. Επαφές καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ότι του μίλησα είναι η πρώτη επαφή. Σε εκείνη τη φάση δεν ενδιαφέρονταν. Μετά, από κάποια στιγμή, του ξαναμίλησα. Δεν ενδιαφέρονταν. Μετά από κάποια στιγμή του ξαναμίλησα. Αυτό σημαίνει επαφή. Προσέξτε τώρα τα αποτελέσματα. 2% των παγκόσμιων πωλήσεων γίνονται στην πρώτη επαφή. Στην πρώτη επαφή που θα έρθει κάποιος. Ένας που πάει να αγοράσει. Το 2% γίνονται εκείνη τη στιγμή. 3% των πωλήσεων γίνεται με τη δεύτερη επαφή. 5% των πωλήσεων γίνεται με την τρίτη επαφή. 10% των πωλήσεων γίνεται με την τέταρτη επαφή. Και 80% των πωλήσεων γίνεται ανάμεσα στην πέμπτη και την δέκατη επαφή. Λόγω. 8 στα 10 κλεισίματα γίνονται ανάμεσα στην πέμπτη με 12η φορά που θα έρθει σε επαφή με έναν υποψήφιο. Γιατί, λόγω timing, τι έχει διδάξει ο Κωνσταντίνος πάνω στο internet marketing, γιατί μιλάει για το email marketing, τι κάνει το email, θυμάστε τι λέγαμε, γιατί κάποιος που έχει site και shop είναι λάθος να φτιάχνει μια διαφήμιση και να του βγαίνει κατευθείαν στο site και στο shop, για αυτούς τους λόγους. Γιατί μόνο 2% των πωλήσεων γίνεται με την πρώτη επαφή. Αν βάλεις μια διαφήμιση η οποία οδηγεί κατευθείαν στο site σου ή στο e-shop σου, οτιδήποτε και να προωθείς, μόνο 2% υπάρχει θάρρος να αγοράσουν. Θέλεις ανάμεσα σε αυτά να βάλεις μια σελίδα που να μαζεύει τα στοιχεία και να του στέλνει email, γιατί μετά από κάποιες άλλες επαφές μπορεί τελικά αυτός να αγοράσει. Το ίδιο πράγμα είναι και στην κοινή επιχείρηση. Όπως ισχύει στο εμπόριο, πρέπει να είναι και εμάς. Αυτό εδώ δεν σημαίνει ότι εγώ γίνομαι πρίχτης. Δεν σημαίνει ότι, εντάξει, έλα ρε, θα το δωρήσω, πέμπτη με 12 φορές. Αυτό έκανα λάθος. Τώρα θα σου πω εγώ. Παίρνει το φίλο του κάθε μέρα. 12 φορές είπε, κάθε μέρα ρε, σε μια εβδομάδα. Θα σου πω, θες μου πες όχι, ναι. Μήπως είμαι άλλαξης γνώμη. Όχι, εντάξει, όχι, τα λεμάμε. Προφανώς δεν λέμε αυτό. Γιατί δεν θέλεις να γίνεις πιεστικός σε κανέναν. Αλλά σημαίνει ότι κρατάω μία επαφή με τους ανθρώπους. Εγώ έχω πάντα αυτό που λέω τη λίμνη μου. Τη λίμνη μου. Κάνοντας επαφές με διάφορους ανθρώπους, κάθε φορά που μιλάω και τους φέρνω σε επαφή με την επιχειρηματική ευκαιρία, εάν κάποιος δεν αντιδράσει εκείνη τη στιγμή,
που οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου ότι με τον φαντού τον πλάνο δεν είναι αρνητική. Είναι στο όχι, 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 όχι. Υπάρχει το αυτό το όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Πολύ σπάνια κουρέψη. Δεν θα σου πει αυτό, θα σου πει εντάξει, καλό, εντάξει, είναι άσχημο το σκεφτό, είναι ένα τέτοιο όχι. Που αυτό το όχι είναι το όχι τώρα. Αυτού του ανθρώπου όλοι αυτοί εδώ μπαίνουν σε μια λίμνη. Και σε αυτή τη λίμνη, εγώ την παρακολουθώ συνέχεια. Αυτή η λίμνη φροντίζω να είναι συνδεδεμένη, να είναι συνδεδεμένος μαζί του στο Facebook. Να του στέλνω χρόνια πολλά, να έχω μια επαφή μαζί του, να βλέπουν και αυτό το Facebook, γιατί ξέρεις, το Facebook έχετε καταλάβει ότι δεν δείχνει τα αποσταρίσματά σου σε όλου. Το δείχνει σε ελάχιστου. Σε ποιου τα δείχνει, σε αυτού που εσύ. Αν δεν επιδράς. Μπράβο. Μπράβο. Οπότε φροντίζουμε αυτούς να έχουν μια επαφή και σε τακτά γνωστά διαστήματα μιλάμε. Γιατί σε είδαμε. Γιατί αν εσύ είσαι ενεργός σε αυτό που κάνεις, πιστεύεις αυτό που κάνεις, έχεις ενθουσιασμό και φαίνεται, έρχεσαι κάθε Δευτέρα και εκπαιδεύεσαι. Πηγαίνεις στα webinar, πηγαίνεις στα συνέδρια, βγάζεις φωτογραφίες με τους συνεργάτες σου. Δεν θα χάσεις ευκαιρία για να μπεις με τους ηγέτες μια φωτογραφία και να την ποστάρεις και να πεις τέτοια κλπ. Δεν ποστάρεις στα social media την ευκαιρία σου. Ποστάρεις τη ζωή που κάνεις. Όταν πήγες σε ένα fan trip, περάσεις καλά τα κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στη λίμνη, οι οποίοι παρατηρούν. Ρε το μπουδρί. Τσακ, 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 τσακ. Και όταν η στιγμή είναι σωστή, πότε είναι η στιγμή σωστή. Όταν θα τους ζαλίσουν τα όμπαλα από τη δουλειά του. Όταν θα ακούσει την επόμενη μείωση. Όταν θα χάσει τη σύνταξή του. Όταν θα τσακωθεί. Όταν θα πιεστεί. Όταν. Ευτυχώς υπέρ ημών δουλεύει όλη η κοινωνία. Η τηλεόραση είναι μαζί μας. Η πολιτική είναι τελείως μαζί μας. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Είναι όλοι πουλημένοι στην OGI. Βγάζουν νόμους. Τα πάντα όλα γίνονται για μας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εγώ πλέον δεν παρατηρώ. Δεν είναι δηλαδή μου λέει, έμαθες τα νέα. Όχι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι θετικά. Μου λέει, από ποιο πλανήτη είσαι. Από τον πλανήτη του Plan B. Εσύ να πούνεις. Γιατί ξέρω, μα το ξέρω. Ξέρω ότι αυτοί είναι μαζί μας. Θα νομοθετήσουν, θα βγάλουν φορολογίες κτλ. Τα νέα όλα αυτά. Η κοινωνία, ο τρόπος που δουλεύουν, που πιέζουν τους ανθρώπους, είναι ψάχνει για λύσεις. Και δίπλα στη λύση είναι η φάτσα μου. Εγώ θέλω να είμαι για τον υποψήφιό μου ο Μίστερ Λύση. Έχεις θέματα ψυχολογικά. Σου λείπουνε φίλοι. Θες να βγάλεις λεφτά. Μήπως θέλεις ταξίδια να κάνεις. Τι θες αγόρι μου ή κορίτσι μου. Ό,τι και αν θες. Δεν είναι εγώ η λύση, εγώ είμαι η πόρτα. Εγώ πρεσβεύω όπως και εσείς κάτι. Είμαστε μέλη μιας κοινότητας η οποία ταξιδεύει, η οποία έχει μια φιλοσοφία. Οι οποίοι περνάνε καλά, βγάζουν χρήματα και βοηθάνε ανθρώπους. Αυτές είναι οι τρεις αρχές. Μπράβο. Μα αυτά είναι και τα θέματα τα οποία λύνουμε. Οι άνθρωποι θέλουν να περνάνε καλά. Θέλουν να βγάλουν χρήματα. Αισθάνονται, γεμίζουν όταν συνεισφέρουν. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο συνέδριο. Η συνεισφορά πολύ μεγάλο πράγμα. Ποιος δεν θέλει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Απλά στην κοινωνία έτσι όπως είμαστε, αν δεν βοηθήσει πρώτα τον εαυτό σου, δεν θέλει να βοηθήσει τους άλλους. Δηλαδή, εδώ που πνίγονται όλοι, πού να βοηθήσει, εδώ που πνίγεις ο ίδιος. Οπότε ξεκινάς με σένα. Και αυτός ο οποίος έχει βρει την άκρη και είναι πάνω στην βάρκα, δίνει το χέρι. Κάποιοι που είμαστε στην βάρκα δίνουν το χέρι και πάμε. Ο τύπος ο οποίος περνάω εγώ με το γιο και του λέω έλα! Και μου λέει όχι, 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 σε παρακαλώ πολύ. Κόκκινο γιο, εγώ είμαι αθηναϊκός, να περάσω το επόμενο. Θα ξαναπεράσω. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, χάνουμε ανθρώπου, με δίτο μένετε προσωπικά. Σε μένα είπε όχι.
ξυλομίσω να του δει. Σε παρακαλώ πολύ. Σε στο κουτρί, όχι. Μα πώς τολμάει. Ρε παιδί, δεν σου πει. Τέλειωσε, δεν μου ξαναμιλήσει αυτό. Μα είναι ο πρώτος γραφός σου. Δεν τον αναγνωρίζω. Είναι η γυναίκα σου. Δεν μιλάμε στο σπίτι. Να μου πει εμένα, όχι. Προφανώς λοιπόν, όσο πιο επαγγελματίας γίνεσαι, καταλαβαίνεις που το όχι δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το όχι τώρα. Και χρειάζεται τους ανθρώπους να τους παρακολουθείς και να τους έχεις από κοντά. Να τους έχεις από κοντά. Όταν εσύ ξέρεις, έχεις πίστη ότι πας καλά, ότι είσαι στο σωστό το δρόμο, ότι είσαι ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κατεύθυνση και η κατεύθυνση είναι νικηφόρος. Δηλαδή πηγαίνουμε και εκεί που πηγαίνουμε περνάμε καλά. Όταν το ξέρεις αυτό, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν οι άνθρωποι μαζί σου. Απλά είναι θέμα χρόνου. Και εσύ όπως όλοι μας, απλά πρέπει αυτό το πράγμα να το διαλαλείς, πρέπει να φαίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές εμείς το κρύβουμε. Δηλαδή, σου είπε όχι, εσύ το κάνεις. Unfollow στο Facebook, τον έβγαλες και τα λοιπά. Αυτό δεν τον ξαναπέρασε το τηλέφωνο, γενέθλια, άσε ρε τώρα το πάρω γενέθλια, του έκανα πρόταση και δεν μου απάντησε. Τρίτο. Υπέθεσες ότι δεν ενδιαφέρονται. Πάρα πολλοί κόσμος που είναι στις λίστες σας, είτε στις γραπτές, είτε στις συνολικές, γιατί ακόμα δεν τις έχετε κάνει γραπτές, που δεν τους έχετε μιλήσει, γιατί υποθέσατε ότι δεν ενδιαφέρονται. Πολλές τέτοιες ιστορίες. Σας έχω πει εγώ την ιστορία με τον φίλο του Γιάννη, αυτό εδώ. Το συμμαθητή μου. Όχι το... Αυτό είναι ο Νικολάκης. Για το φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Γιάννης ήταν συμμαθητής μου. Είμαστε συμμαθητές στο Λύκειο. Αλλά ο Γιάννης ήταν συμμαθητής μου ο οποίος ήταν από αυτούς τους... που κάναμε περίεργα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή δεν ήμασταν περήφανοι για αυτά που κάναμε, να το πω διαφορετικά. Κάναμε παρέα για να κάνουμε σαν χλαμαρίτσες, σαν νέοι. Οπότε ο Γιάννης ήταν ένα κλασικός άνθρωπος τον οποίο εγώ όταν ξεκίνησα την πρώτη μου δραστηριότητα εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, δεν του μίλησα. Δεν απευθύνθηκα ποτέ μαζί του, γιατί έτυχε στο μυαλό ότι ποιος είναι ο Γιάννης τώρα. Μα το Γιάννη, άλλα κάνω τώρα, αποκλείεται ο Γιάννης. Δεν σκέφτηκε ότι εγώ έχω αλλάξει, ο Γιάννης αποκλείεται. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι μετά από κάποια χρόνια, σε ένα περιοδικό που μοιραζόταν, στο οποίο φαινόντουσαν οι πετυχημένοι του χώρου, βλέπω το ονοματικό μου του και λέω εγώ αποκλείεται, θα είναι απλή συνωνυμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιάννης. Μετά επειδή όμως με είχα... Κάτσε τον πάνω τηλέφωνο εσύ. Εγώ είχα ήδη μια επιτυχία σε εκείνο το χώρο, οπότε παίρνω και λέω το φίλο μου τον Γιάννη, είχαμε μιλήσει πολύ καιρό. Του λέω εσύ Γιάννη, τι γίνεται, θα ήθελα να πάω. Λες μου, μήπως ασχολείσαι με τον τάδε. Του λέω τι λες εσύ, εσύ. Μου λέει δεν καταλάβα. Εγώ. Έχεις να μιλήσει και σ' άλλους. Μου λέει από συμμαθητές μου λέει βέβαια είναι ο Μπόμπος Σουγκαράκης, ο αυτός και τα λοιπά. Άρχισε να μου λέει τώρα. Λίστα. Από την παρέα που κάναμε στα Χλαμάρες. Και ο Γιάννης ήταν από τους αρχηγούς. Και λέω και αυτοί όλοι. Αυτοί είναι και αυτοί μέσα εκεί. Εγώ έκλαιγα εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο Γιάννης είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ανεξαρτησίας. Είχε φτάσει αυτό, πώς λέμε εμείς τώρα εδώ, σμαράγδι 300, διαμάτι 1000 κτλ. Είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, στο οποίο εάν είχα μιλήσει στον Γιάννη, εγώ θα είχα ένα παθητικό ισότητα για όλη μου ζωή. Ρε το Γιάννη. Και πήρα την απόφαση και λέω, μην υποθέτεις ποτέ, θα χάσεις. Με διάφορες εδώ μέσα έχουν κάνει ιστορίες που έχουν βρει φίλους, γνωστούς και τα λοιπά, τους λέω πια σαν σύντομη λέει, ρε εσύ το πιστεύω, ο Μίτσος εδώ τι που είναι, τον έχει καλέσει από τους άλλους. Γιατί δεν τον κάλεσε εσύ τον Μίτσο, γιατί υπέθεσε ότι δεν ενδιαφέρεται. Πολλές τέτοιες ιστορίες. Χάνουμε υποψηφίους, χάνουμε συνεργάτες. Γιατί υποθέτουμε. Και ποτέ δεν ξέρει ο άλλος τι έχει τελικά στην καρδιά του, στην ψυχή του. Σε ποια φάση είναι στη ζωή του. Εμένα τώρα το μότο μου είναι καλύτερα να το έχει μάθει από μένα, αν είναι ποτέ του να κάνει κάτι, να το κάνει με μένα. Καλύτερα να το έχω πει εγώ.
ένα σχέδιο απόδραση, θα το έχει ακούσει ο Θοδωρή. Και α μην γίνει τώρα συνεργάτη μου. Α γίνει όποτε θέλει. Αλλά να ξέρει, όταν θα ξυπνήσει ο οποιοδήποτε Γιάννη, να θυμηθεί ότι σχέδιο απόδραση που είχε μιλήσει ο Θοδωρή. Κάτσε να πάω από το Θοδωρή τηλέφωνο. Επόμενο λόγο. Που χάνουμε υποψήφιου. Γιατί φούσκωσε υπερβολικά την ευκαιρία. Και νομίζω ότι η φωτογραφία τα λέει όλα. Γιατί μερικοί από εμάς φουσκώνουμε τόσο πολύ την ευκαιρία, είμαστε τόσο υπερβολικοί σε αυτό που λέμε, που φτάνουμε να λέμε ανακρίβειες, ψέματα και τελικά τον άλλον το χάνουμε. Δεν είμαστε γνήσιοι, δεν είμαστε ειλικρινείς. Και όταν δεν είσαι ειλικρινής, πιστεύει ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Μπορεί να το αποδείξει, αλλά το καταλαβαίνει. Νιώθει, ας πούμε. Δηλαδή, έχει την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Πας, πήγες και του είπες εσύ. Ήθελες να του μιλήσεις όσο μπορεί να του μιλήσεις το πόσο ευκαιρία είναι αυτή που του είπες, ας πούμε, ότι το αυτοκόντο σου είναι να έκανες 20.000. Κάτσε, ρε, σιλάκι. Ακόμα είσαι με το θεία πάντα. Δεν πιστεύεις ότι θεία πάντα 20.000 αυτά τα πράγματα δεν πάνε μαζί. Μα ήθελα να το εξηγήσω. Ναι, αλλά τον έχασες. Ποιος, ο Καστανάς, πρέπει να συνεργαστείς μαζί του. Ο άνθρωπος περπατάει πάνω στο νερό. Μιλάμε, έχει σκάφος, το σκάφος του. Ξεκινάει εδώ και τελειώνει στη Θράκη. Ποιος Αβραμόβιτς και ιστορίες, Καστανάς, δεν πες με ψάξω να καταλάβω. Δεν πες το άνθρωπος αλλού. Δεν χρειάζεται υπερβολή και ψέματα. Μια χαρά μπορείς να περιγράψεις τον ανάδοχό σου την ευκαιρία να πεις αληθινά πράγματα που είναι έτσι κι αλλιώς πολύ καλά. Συμφωνείς αυτό? Επόμενο. Εστιάστηκες σε σένα αντί σε αυτούς. Νομίζω αυτό είναι το τελευταίο. Κάνουμε υποψήφιο γιατί εστιαστήκαμε σε εμάς αντί σε αυτούς. Μίλησες πάρα πολύ για σένα. Όλα τα φώτα ήταν για σένα, το δικό σου όνειρο, πρέπει να πουλήσουμε το δικό μας όνειρο. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε έναν υποψήφιο να του μιλήσουμε για τη δικιά μας ιστορία. 100% πρέπει αυτό. Αλλά πρόσεξε γιατί υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή. Αν το κάνεις πολύ για σένα, εγώ, εμένα, το δικό μου όνειρο, γίνει κομμάτι σε αυτό, εγώ θα κάνω, εγώ θα κάνω κλπ. Τότε τον άλλο το χάσεις. Θα πρέπει στην ζωγραφιά που φτιάχνεις, που ζωγραφίζεις, στην εικόνα να υπάρχει αυτός, το δικό του όνειρο, τι θα καταφέρει. Η δικιά σου ιστορία, που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να υποθεί, θα υποθεί σαν υπομόχλιο για να αρχίσει αυτός να πιστεύει ότι μπορεί να φτιάξει την κλίνωση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η δικιά του ανάγκη, όχι η δικιά σου ανάγκη. Μα πολλές φορές και σκαρφοδορεί. Ξεκινάω μια συζήτηση για όνειρα, το ρωτάω τον άλλον τι θέλεις από τη ζωή σου και επειδή δεν μπορεί να μου απαντήσει, κολλάει, αρχίζω και λέω τα δικά μου όνειρα. Είναι κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κακό. Εγώ το κάνω. Πολλές φορές θα ξεκινήσω με τον άνθρωπο, τι είναι αυτό που σε εμπιζώνει. Τι είναι αυτό που δεν κάνει, αν τα χρήματα και ο χρόνος δεν ήταν πρόβλημα για σένα. Τι θα κάνεις στη ζωή σου? Ξέρω ότι είναι ερωτήσεις ασυνήθιστες, αλλά πες μου λίγο μερικά πράγματα. Και ξέρω ότι κολλάει γιατί δεν έχει μπει ποτέ, δηλαδή να μπει μέσα και να σκεφτεί. Δεν έχει ποτέ τόσο ελευθερία. Έχει τόσο πολύ συνηθίσει να περπατάει με τα βαρύδια που δεν έχει σκεφτεί απεριόριστο χρόνο και χρήμα. Απεριόριστο, ναι, είναι απεριόριστο. Τι θα κάνεις? Οπότε εκεί μπορεί, για να τον βοηθήσω, να πω κάποια πράγματα. Εγώ παραδείγματος χάρη, αυτό που πάντοτε ήθελα είναι θα την πει στην δικιά ιστορία. Αλλά πρόσεξε που βάζει την εστίαση. Με το που βγάλει την ανάγκη του, όλο το πλάνο, με το που σου πει ο άλλος μια ανάγκη, όλο το πλάνο, όλη η επακολούθηση, όλο που είμαι ραντεβού είναι πάνω στη δικιά του ανάγκη. Αν ο άλλος τελικά μου πει ότι εμένα το πρόβλημά μου, το μεγάλο πρόβλημά μου, έχω ψυχολογικό θέμα με τα φοιτικά. Βλέπω όνειρα αυτό τώρα. Βλέπω όνειρα. Το αφεντικό μου τον έχω πνίξει με πολλές και με πολλούς τρόπους. Σε θάλασσα, σε λίμνη, σε Ατλαντικό ωκεανό, παντού. Βλέπω κρουαζιέρα. Μου έκανε δώρο κρουαζιέρα και εγώ πήγα και το βλέπω.
Δεν μπορώ. Έχω θέμα. Μπράβο. Και μου το τελικά το βγάζω αυτό. Και το όνειρό του είναι ποιο. Να πνίξω αρχηγό του. Προφανώς όχι, να γίνει ελεύθερος. Άρα αυτό που είναι να είσαι ελεύθερος. Θέλω να έχει δικιά σου δουλειά. Ναι, αλλά πώς έγινε αυτό. Ωραία. Μετά όλη η επακολούθηση, όλη η επακολούθηση είναι πάνω στο όνειρό του. Πάνω στο πώς θα κερδίσει αυτό η ελευθερία. Καταλαβαίνετε. Πολλές φορές το κάνουμε τόσο πολύ για μας, ελάχιστοι. Αλλά μπορεί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Και να χάσουμε, να τον χάσουμε τον άλλον. Να φύγει γιατί θα νιώσει ότι δεν είναι κομμάτι της μεγάλης εικόνας. Πόσα είπαμε? Πέντε. Είπαμε πέντε. Πέντε ήταν. Άρα, το πρώτο ποιο ήτανε? Απέκτησε να επακολουθήσεις. Το δεύτερο? Αποδέχτης μόνος όχι. Η ερωτήση είναι σε ποια από τα ανάλογα συμβαίνονται. Το τρίτο? Υπέθεσες σου δεν ενδιαφέρονται γιατί του μιλήσεις. Το τέταρτο? Φούσκωσες την επιχειρηματική ευκαιρία. Και το πέμπτο? Μπράβο. Μικρά πραγματάκια, εάν τα αλλάξουμε, σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία.